Θα πάμε να δούμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα οποία γίνονται με τα social media, που φαίνεται ότι είναι η μάστιγα το τελευταίο διάστημα. Διασύρουν και απειλούν μαθητές με διάφορες αναρτήσεις, τις οποίες λοιπόν μπορεί να κάνουν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο έχει χτυπήσει τώρα για τους γονείς, οι οποίοι τρέμουν και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας είναι. Συγγνώμη το χαρτί μου. Η κυρία Στέλλα Τσιτσούλα είναι εδώ κοντά μας, στο πλατό, πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Κακούση. Ευχαριστούμε που είστε κοντά σας. Κοντά μας. Και ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τα social media, εάν το δει κανείς αναλυτικά, κυρία Τσιτσούλα, είναι μια φρέσκια μόδα, μετρά μια μισή δεκαετία. Πώς είναι, περίπου κάπου εκεί, δεν είναι? Περίπου, μια μισή δεκαετία. Περίπου τόσο, περίπου. Και ακόμα ζούμε τις παιδικές τους ασθένειες. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν γίνεται σωστή χρήση και ενημέρωση από πολύ μικρή ηλικία, το πρόβλημα εντείνεται όσο περνάνε τα χρόνια που λέμε και μεγαλώνουν τα παιδιά και γίνονται έφηβοι ή και στην προεφηβεία ακόμα και δημιουργούν διάφορες παραβατικές συμπεριφορές. Το ζήτημα είναι ότι η χρήση τους γίνεται και από παιδιά τα οποία είναι ούτε καν στην προεφηβική, στην παιδική ηλικία. Και πολλές φορές αυτά τα παιδιά γίνονται στόχος κακής χρήσης από συνομιλίκους τους και μεγαλύτερους. Το κακό ξεκινάει συνήθως, ναι, από την μικρή ηλικία. Πολλές φορές και από τα παιδιά που πάνε στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δεν έχουμε ευτυχώς, μάλλον να το πω, όχι δυστυχώς, παραβατική συμπεριφορά σε μικρότερες ηλικίες. Αλλά έχουμε αρχίσει πλέον να βλέπουμε παιδιά σε ηλικία δημοτικού να έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Παραβατικές όταν λέμε να ξεκινάνε αυτό το που λέμε bullying ουσιαστικά στους μαθητές τους, στους φίλους τους. Στην αρχή με σωματική βία. Με ένα σπρόξιμο, κάποιο παρενόχληση σωματική. Στην πορεία γίνεται λεκτική αυτή η βία και όσο μεγαλώνουν και περνάνε τα χρόνια και μπαίνουμε στην εφηβεία, η παρενόχληση γίνεται πολλές φορές πλέον και διαδικτυακή. Έχουμε το cyberbullying πλέον, όπου έχουμε ανταλλαγή ή μάλλον εκβιασμό με φωτογραφίες ή προσωπικό υλικό που δεν θα έπρεπε να βγει διαδικτυακά στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός που λέμε και το ακριβώς. Bullying μέσω των κοινωνικών όλων αυτών social media. Ακριβώς. Εδώ πώς μπορεί ένας γονιός, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μας είπατε ότι ξεκινάει το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από τις τάξεις του δημοτικού. Τι πρέπει να κάνει, πέρα το ότι θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στο παιδί του και να ξέρει να ερμηνεύει και να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά, εάν αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά του. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, πώς πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά μας από όλο αυτό? Αυτά θα μας το πει και καλύτερα ο ψυχολόγος, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει εμείς ως γονείς να είμαστε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά μας από τη μικρή ηλικία και να μπορούμε να συζητάμε μαζί τους και στην πορεία, όταν πλέον τα βάζουμε και στη χρήση των social media, να τα έχουμε ελεγχόμενα. Γιατί θα πρέπει να βλέπουμε πού μπαίνουν, με ποιους συνομιλούν, αυτό τι είδους δραστηριότητα έχουν. Θα πάω στον κύριο Λυράκο που θα μας πει το κομμάτι το άλλο. Πώς το θωρακίζουμε όλο αυτό. Μπράβο, πώς εγώ μπορώ να είμαι σίγουρη στο δωμάτιο το παιδί μου, που έχει μπει, σε ποια σελίδα και τι παρακολουθεί, τι κάνει? Δεν πρέπει να τα αφήνουμε έρμεα της χρήσης των διάφορων εφαρμογών και θα πρέπει κάθε φορά να είμαστε από πάνω και να βλέπουμε τι εφαρμογές χρησιμοποιούν, να βάζουμε τις εφαρμογές που μας δίνει η τεχνολογία για να κλειδώνουμε sites και εφαρμογές τις οποίες δεν μπορούν να μπουν ανάλογα με την ηλικία τους και κάθε φορά να ελέγχουμε και το ιστορικό τους. Ναι, θα μου πείτε ότι κάποια στιγμή σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία στους έφηβους. Τα σβήνουν τώρα αυτά, στους έφηβους δεν το στους έφηβους είναι σίγουρο ότι το σβήνουν, ναι. Αλλά στις μικρότερες ηλικίες έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουμε και όσο το κάνουμε από μικρή ηλικία και τα εκπαιδεύουμε, έτσι και τα παιδιά θα έρθουν και αυτά πιο κοντά μας και θα είναι λίγο, να το πω, προστατευμένα με την έννοια της ψηφιακής τεχνολογίας και το πώς αυτή επιδρά πάνω τους, είτε και με τη μορφή την άσχημη, είτε και με την καλή. Γιατί υπάρχει και καλή πλευρά της τεχνολογίας σίγουρα. Που μπορεί να βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις, λέτε. Εντάξει, οπότε έχει τα θετικά και τα πλεονεκτήματα. Η τεχνολογία είναι εδώ. Τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί. Και η τεχνολογία είναι εδώ για να μας βοηθήσει κυρίως. Αλλά και εμάς τους γονείς είναι εδώ να μας βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν τρόποι πλέον να το προλάβουμε αυτό και να είμαστε κοντά τους. Και η πολιτεία βοηθάει. Γιατί τώρα έχουμε δει τελευταία ότι έχει ξεκινήσει και η πρωτοβουλία από το Υπουργείο Παιδείας με το Stop Bullying. Όπου μπορούν να γίνουν οι αναφορές για το bullying από γονείς και δαιμόνες, αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθηγητές ή και δασκάλους στη δημοτική εκπαίδευση, όπου ουσιαστικά τα περιστατικά καταγράφονται και μετά παίρνουν το δρόμο είτε της δικαιοσύνης είτε και της επίλυσης εξωδικαστικά. Μάλιστα. Κύριε Λυράκο, τώρα, ένα παιδί το οποίο αρχίζει και αντιμετωπίζει διαδικτυακά μπλεξίματα, εκφοβισμό, bullying όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, φάρσες, απειλές και όλα αυτά.
πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το προσεγγίζουμε, πώς το βοηθάμε. Καταρχάς να πούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η σχέση που έχει το παιδί με τους γονείς του. Όλα ξεκινούν από εκεί. Άρα αυτό που είπε η κυρία Τσίτσουλα είναι το βασικότερο, ότι θα πρέπει από τη μικρή ηλικία να χτίσουμε τη σχέση με τα παιδιά. Αρχικά θα πρέπει όντως να ελέγχουμε το κινητό του παιδιού. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγξουμε πού μπαίνει το παιδί, και αυτό ειδικά στην παιδική ηλικία είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε ένα παιδί του δημοτικού να έχει ανεξέλεγκτα ένα κινητό και να μπαίνει στο διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας οικογενειακός δεσμός, λέτε λοιπόν, σε αυτό, έτσι. Όρια, καταρχάς, έτσι. Στη συνέχεια θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε με το παιδί μας και το παιδί μας να μπορεί να μας εμπιστευτεί. Να ξέρει δηλαδή ότι όταν το παιδί μας θα μας εμπιστευτεί κάτι, δεν θα τιμωρηθεί, αλλά αντίθετα θα βοηθηθεί. Άρα θα μπορεί να έχει το ελεύθερο κάθε στιγμή να έρθει σε εμάς, να μας αποκαλύψει το οτιδήποτε, και εμείς θα είμαστε δίπλα του για να το στηρίξουμε και όχι να το τιμωρήσουμε. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο σοβαρό και σημαντικό που θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας. Μάλιστα. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να του δώσουμε να καταλάβει ότι ό,τι γίνει, εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα σταθούμε πλάι του μέχρι το τέλος. Αυτό είναι... ξέρετε, είναι πολύ εύκολο, όπως το λέτε εσείς οι ειδικοί, αλλά ένας γονιός που μπορεί να έχει παρατηρήσει μία περίεργη συμπεριφορά, είτε το παιδί είναι από την πλευρά του θήτη ή του θύματος, κάπου εκεί και οι γονείς τα χάνουν και δεν ξέρω, χάνουν και την ψυχραιμία τους και την υπομονή τους. Τι πρέπει εκεί να κάνει ένας γονιός, πώς να το χειριστεί όλο αυτό και να διαχειριστεί αυτή τη νέα κατάσταση? Καταρχάς, όταν βλέπουμε μία συμπεριφορά διαφορετική, δηλαδή αν βλέπουμε το παιδί μας να αλλάζει στάση, όπως να ξενυχτάει παραπάνω, να απομονώνεται, να μην θέλει να έχει τις ίδιες επαφές που είχε στο παρελθόν, να το βλέπουμε να κλίνεται στον εαυτό του συνεχώς, σε αντίθεση με πριν, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Το να ρωτήσουμε πάλι είναι δύσκολο, γιατί αν έχει ήδη μπει το παιδί στην εφηβεία, πολλές φορές αρνείται. Αντίδρα. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι τι, του λέμε να ξέρεις ότι είμαι εδώ, mm-hmm. και εάν είσαι έτοιμος να μου μιλήσεις, εγώ είμαι στο πλάι σου. Να ξέρει δηλαδή ότι δεν μπαίνουμε να παρέμβουμε, αλλά μπαίνουμε να είμαστε συμμέτοχοι στο να τον βοηθήσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά στην εφηβεία. Και μάλιστα, το αισθανθεί, λέτε, το παιδί. Ναι. Έτσι. Ωραία. Τώρα, κυρία Τσιτσούλα, διαβάζουμε, φεύγοντας από το κομμάτι των social media και του bullying, το οποίο μπορεί να υφίστανται παιδιά και έφηβοι, ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή τους τελευταίους 10 μήνες έχει βάλει λουκέτο σε 50 e-shops φαντάσματα. Αν πάμε μαγαζιά, τώρα στη γειτονιά δηλαδή, μας και φανταστούμε 50 μαγαζιά το ένα δίπλα στο άλλο, κλειδωμένα επειδή κάποιος τα έκλεισε, επειδή ήταν απατεώνες οι ιδιοκτήτες, καταλαβαίνουμε το μέγεθος τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για βασικά πράγματα. Δεν είχαν αφημί, δεν είχαν φορολογική έδρα, χρησιμοποιούσαν μόνο διαδικτυακές διαφημίσεις, δεν είχαν ονόματα υπευθύνων, δεν είχαν τίποτα. Τι κάνουμε με αυτό? Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, αυτά τα καταστήματα δεν είναι ένα φαινόμενο που το ανακαλύψαμε σήμερα. Το ξεχωρίζω. Εγώ βλέπω ένα κατάστημα το οποίο μοιάζει με το επίσημο. Ξέρω τι είναι, Μαϊμού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως καταναλωτές όταν ψωνίζουμε διαδικτυακά, ειδικά από καταστήματα που βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές και με πολύ επώνυμα είδη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα συγκεκριμένο είδος παπουτσίου, για παράδειγμα, αθλητικού, ενώ στην αγορά μπορεί να πωλείται 150 ευρώ, εκεί το βρίσκουμε 20. Το πρέπει να είμαστε να τα 20. Έτσι ακριβώς. Όχι, τα κλαις σίγουρα τα 20. Οπότε φεύγεις μακριά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα στο κατάστημα το online, ακόμα αν υπάρχει τηλέφωνο, αν υπάρχει ένα email. Αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνεται κανένας από πριν σε αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας, είναι το πρώτο στοιχείο που βλέπουμε ότι δεν είναι κάποιο κατάστημα πραγματικό, αλλά είναι ένα κατάστημα φάντασμα που το μόνο που κάνει είναι συλλέγει κάποια χρήματα σε ένα χρονικό διάστημα και μετά κλείνει. Απλά. Mm-hmm. Και βεβαίως ο καταναλωτής δεν λαμβάνει ποτέ το προϊόν που έχει παραγγείλει. Τα λεφτά του έχει αυτό. Πίσω. Και έχει δώσει και τα χρήματα. Τα χρήματα του δεν τα παίρνει πίσω, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει κάποια διαδικασία στο να γίνει η χνηλάτιση, να το πω αυτό, το tracking προς τα πίσω, για να μπορούν να βρουν ποιο είναι το κατάστημα, όταν υπάρχει ένα κατάστημα φάντασμα. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι κοιτάμε αν το site το συγκεκριμένο, όταν κάνουμε τη συναλλαγή την οικονομική, έχει ασφάλεια. Δηλαδή, έχει αυτό το HTTPS, όπως λέμε, πάνω στο weblink, στο οποίο
μπορούμε να διασφαλίσουμε με έναν τρόπο, που και αυτό πλέον αρχίζει να παραβιάζεται, για το αν το κατάστημα έχει ηλεκτρονική συναλλαγή η οποία είναι ξέρετε, ασφαλή. Ξέρετε, τώρα οι τηλεθεατές, ακόμα και εμείς εδώ που τα χειριζόμαστε και το διαχειριζόμαστε κανονικά. Λέει τώρα θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να μπω να ψάξω, να δω αν είναι όντως το κατάστημα που θέλω να ψωνίσω. Άρα αυτό μας κάνει και λιγάκι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Πολλές φορές και ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε συνέχεια με την ψηφιακή ασφάλεια, δεν έχουμε πέσει θύματα ευτυχώς ακόμα, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι πολλές φορές βρισκόμαστε πολύ κοντά και λειτουργούν και με τη μέθοδο, ό,τι κάνουν και με τα phishing email, με τη μέθοδο της κοινωνικής μηχανικής. Δηλαδή προσπαθούν ψυχολογικά να σε πείσουν ότι είναι. Όλα σωστά και θα μπορέσει να αφήσει τα χρήματά σου και θα αγοράσει το προϊόν. Κύριε Λυράκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.